Σε όλες τις ομάδες υπάρχουν παίχτες σύμβολα, παίχτες που ταυτίζονται με τη φανέλα ενός συλλόγου. Έτσι και στην Ένωση. Ένας από αυτούς είναι και ο Σπύρος Οικονομόπουλος, ο οποίος μαζί με τους Μίμη Παϊωάννου και Στέλιο Μανολά άγγιξαν την 20ετία ως ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Γεννήθηκε το 1959 στην Ακράτα Αχαΐας. Ξεκίνησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην τοπική ομάδα για να γραφεί στους ερασιτέχνες της ΑΕΚ το 1977 σε ηλικία 18 ετών. Αγωνίστηκε στη δυσκολότερη θέση αυτή του τερματοφύλακα. Ήταν ψηλός, με καλά αντανακλαστικά, σωστές εξόδους, είχε ικανότητα στην καθοδήγηση της άμυνας, ενώ θεωρήθηκε σπεσιαλίστας στις αποκρούσεις πέναλτι. Χαρακτηρίστηκε ως ο πιο αδικημένος παίκτης που φόρησε τη φανέλα της ΑΕΚ. Και αυτό γιατί λίγοι προπονητές του εμπιστεύτηκαν το νούμερο 1. Όχι λόγω ικανότητας, αλλά συνύπαρξής του με μεγάλα ονόματα που πέρασαν από τη θέση αυτή στην ΑΕΚ. Το ντεμπούτο του το έκανε 26 Δεκεμβρίου 1977 με την 15η αγωνιστική με αντίπαλο τον Εθνικό, όταν και οι δύο ομάδες έπαιξαν με ερασιτέχνες λόγω απεργίας. Επί Στέσιλ προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και το επαγγελματικό ντεμπούτο του έγινε στις 6 Απριλίου 1980 με τον Απόλλωνα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς έπαιξε σε όλους τους αγώνες και την επόμενη περίοδο έγινε ο βασικός goalkeeper της ΑΕΚ. Το 1981-82, ενώ ξεκίνησε ως πρώτος θεματοφύλακας, παραγωνίστηκε μετά την επιστροφή του Στερικιούδα από τον τραυματισμό του. Έτσι, έκανε μόνο 12 συμμετοχές. Τα επόμενα 5 χρόνια, οι συμμετοχές του ήταν μετρημένες στα δάκτυλα, αφού η Ένωση απέκτησε τους Αρβανίτη και Παπαδόπουλο. Την περίοδο 1987-88, ο τότε βασικός θεματοφύλακας και πρωταγωνιστής του σκανδάλου στον στημένο αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό Θεολόγης Παπαδόπουλος έπαψε να υπάρχει για την ομάδα στα μέσα της χρονιάς. Ο Βεσελίνοβιτς δείχνει να προτιμάει τον Φάνικο Φινά για την καταστάτη του. Ωστόσο, η αστάθειά του αναγκάζει τον προπονητή του Δικεφάλου να δώσει γάντια βασικού στον Σπύρο. Στη φάση που ξαναβλέπουμε με το δυνατό δεξιό αλλά από μεγάλη απόσταση σουτ παραβίασε την αιστεία του Κοφινά. Το καλοκαίρι του 1988 με την επιστροφή του Μπάγκεβιτς στην ΑΕΚ ως προπονητής καθιερώθηκε κάτω από τα κεντρινόβρα γκολ post. Ακόμα και η έλευση του Αντώνη Μίνου από τον Παναθηναϊκό δεν αλλάζει τα σχέδια του σερβοβόσνιου τεχνικού για το ποιος θα ξεκινάει τους αγώνες. Τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Μίνου στην ΑΕΚ πάλι άρχισα να προβληματίζομαι γιατί οι προηγούμενες χρονιές δεν είχαν πάει και τόσο καλά για μένα. Ο Μίνου ήταν ένα όνομα από τον Παναθηναϊκό και από την εθνική ομάδα και σίγουρα εκεί σκέφτηκα ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα γιατί πιθανόν να συμβεί ό,τι είχε συμβεί και στις άλλες χρονιές. Δηλαδή να μείνω εγώ στον πάγκο ή στην εξέδρα ακόμα και να μην μπορέσω να κάνω την καριέρα που θέλω στην ΑΕΚ. Εκείνη η χρονιά ήταν η καλύτερη της καριέρας του. Έπαιξε σε όλους τους αγώνες και έγινε ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην κατάκριση του πρωταθλήματος μετά από 10 χρόνια. Η σταθερότητα, οι αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες που έδωσαν κρίσιμους βαθμούς και η σιγουριά που μετέδιδε στην ομάδα ανάγκασε τους ενωσίτες φιλάθλους να του δώσουν το προσωνύμιο Mr. Πρωτάθλημα 1989. 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Σάκης Αναστασιάδης που κέρδισε το πέναλτι θα είναι και ο εκτελεστής. Εκτελεί και αποκρούει ο Οικονομόπουλος σε κόρνερ. Πέναλτι, 86 λεπτό. Ο Ούγκρος, ο Κάρντος στο πέναλτι. Σουτάρει, αποκρούει ο Οικονομόπουλος, διώχνει ο Βαϊωάννου. Ο Παπούλιας απέναντι στον Οικονομόπουλο. Το πέναλτι απόκρουση από τον Οικονομόπουλο που σώζει την ΑΕΚ από την ισοφάριση. Η εξαιρετική του φόρμα επιβραβεύτηκε με την επανάκλησή του στην εθνική ομάδα μετά από 5 χρόνια. Μάλιστα, οι ομοσπονδιακοί προπονητές Αλέκος Οφιανίδης και Αντώνης Γεωργιάδης παραγκόνησαν αργότερα το μέχρι τότε βασικό goalkeeper της Ελλάδας Νίκος Αργκάνη για χάρη του. Τη σεζόν 1989-90, σε έναν αγώνα με τον Όφη στη Φιλαδέλφια, ο Μπάγκεβιτς ξεκίνησε τον Αντώνη Μίνου και από εκείνη την ημέρα ο Θεσσαλονικιός πορτιέρο δεν βγήκε από την 11η με αποτέλεσμα τον παραγωνισμό του Οικονομόπουλου.
Τα επόμενα 6 χρόνια έκανε ελάχιστες εμφανίσεις, ενώ η Ένωση επένδυσε σε νέους τερματοφύλακες όπως ο Ηλίας Αθανατσίδης και ο Βασίλης Καραγιάννης. Τη σεζόν 1995-96 τερμάτισε την καριέρα του δίνοντας θέση του στον τότε ερασιτέχνη Διονύση Χιώτη. Όπως είπε και ο ίδιος, η διοίκηση τον ανάγκασε να σταματήσει παρότι ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει για να βοηθήσει με την εμπειρία του τον Αθανατσίδη Καραγιάννη. Στα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αρκετές ομάδες τον πλησίασαν, όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αυτός όμως έμεινε πιστός στην ΑΕΚ. Πώς τον τίμησε όμως η ΑΕΚ? Η Ένωση είχε προγραμματίσει φιλικό με την εθνική προς τιμήν του. Την τελευταία στιγμή όμως ματαιώθηκε, λόγω βαρύ φορτίου αγώνων, παρότι στην προγραμματισμένη ημερομηνία διεξήχθη φιλικό με τον Απόλλωνα για τη μεταγραφή του Ντέμι Νικολαίδη. Με την Ένωση κατέκτησε 5 πρωταθλήματα μαζί με αυτό του 1978, 2 κύπελλα, 1 Super Cup και 1 Link Cup και κατέγραψε 117 επίσημες και 206 ανεπίσημες συμμετοχές. Μετά το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε με επιχειρήσεις καφέ στην Ακράτα και αργότερα στην Αθήνα. Σήμερα είναι πιστός Ένωσή της και μόνιμος θαμώνας στους εντός έδρας αγώνες της αγαπημένης του ομάδας.